Φίλε και φίλοι, καλησπέρα σα. Και ο μήνα έχει 9 σε τούτο mm. το Ντουνιά. Στο Ντουνιά το Αρκαδία 938, αλλά και στο Ντουνιά όλο. Ο μήνα έχει 9 και ακούω το διαφημιστικό τη Αρκαδική Φάρμα και σκέφτομαι ένεκα και του συμβάντου που έλαβε χώρα εκεί πέρα. Του κυρίω και στέφθηκε με επιτυχία απόλυτη. Και σκέφτομαι, άραγε, φάγαμε καλά, 2-3.000 χιλιάδε χάμπουργκερ τρέξαμε καλά, περάσαμε καλά και από την άλλη γυρίσαμε σώοι και αυλαβείς. Τι Θεός πρέπει να υπάρχει πάνω από αυτό το λαό, τον Αρκαδικό, που δεν έγινε ούτε ένα ατύχημα μέσα σε αυτές τις στροφές που ο γιος μου μεγάλος έχει σταματήσει και έχει κάνει με το δύο φορές που δεν έχει πάρει μια φωτιά με τόσο κόσμο που κινήθηκε εκεί πέρα χωρίς καμιά αντιπυρική ζώνη, χωρίς τίποτα θαύμαζα το τοπίο καθώς ανέβηκα δύο φορές για το ραν τη διαδρομή και έβλεπα μέσα δάση από διάφορα δέντρα που δεν είμαι ειδικό, δεν είμαι βοτανολόγος ούτε δασολόγος για να μπορέσω να σα εξηγήσω από φτέρες, από ιτιές, από οτιδήποτε έβλεπα ένα τοπίο εξαιρετικά παρθένο αλλά και εξαιρετικά έφλεκτο ένα τοπίο το οποίο θα άξιζε κάποιος να επισκεφθεί σίγουρα να διανύσει τα χιλιόμετρα, να φάει τις τροφές στο κεφάλι και να πάει να το δει και ιδιαίτερα θα άγγιζε τον κόπο αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει εκεί στην οικολογική φάρμα να το επισκέφτονται παιδάκια, σχολεία, αθλητικές ομάδες υπάρχουν εκεί γήπεδα, υπάρχουν ε, ζώα, υπάρχουν άλογα, υπάρχουν στρουθοκάμιλοι, υπάρχουν πάπιες, υπάρχουν γενικά μέρη μέσα στην αργαδική οικολογική φάρμα που θα μπορούσαν εύκολα να χαρακτηριστούν οικοτουριστικά και είναι απαγορευτικό για οποιοδήποτε σχολείο να πάρει δύο-τρία λοφορεία και να κινηθεί σε 210 στροφές από τη Βλαχοκερασά μέχρι τις Κολίνες για να φτάσει εκεί. Είναι απαγορευτικό με τον τρόπο που είναι ο δρόμος βαλμένος σαν φίδι ασταμάτητο 210 στροφών να πάρεις τα παιδάκια όλα αυτά και να τα πας κουνώντας φραπέ εκεί πέρα για να δούνε τι θα τα κατεβάσεις και όλα μαζί θα κάνουν με το οτιδήποτε και να ευχαριστηθούν και να δουν εκεί πέρα στην επιστροφή θα το πληρώσουν ακριβά θα το μετανιώσουν άσχημα Για αυτό τον λόγο επειδή παρακολουθούσα και τις δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας του κύριου Γιανακούρα στο YouTube σε σελίδα μάλλον εν πάση περιπτώσει, μέσω YouTube και είπε ότι αν έχεις αυτό στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο θα έχουν βρεθεί τα 700 χιλιάρικα που χρειάζονται για να φτιαχτούν εκείνε οι τέσσερι στροφέ. Νομίζω ότι είναι άλλε 206 μετά τι τέσσερι. Δηλαδή άμα κάτι και τι μετρήσει. Και θα φτιαχτεί με ίδια μέσα, με ίδια κεφάλαια και ίδια μέσα τη περιφέρεια. Έτσι πω πρέπει να γίνει νομότυπα φυσικά, ο δρόμο. Το ζήτημα είναι μερικέ φορέ να προλαβαίνουμε την ανάγκη του κόσμου και όχι μετά το τέλος της γιορτής, να ερχόμαστε να πούμε ότι θα κάνουμε πάλι για άλλη μια φορά. Δεν ξέρω εάν μέχρι το μεθεπόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο θα έχουν βρεθεί λύσεις, θα έχουν γίνει μελέτες, θα έχει αποφασιστεί το τι και το πώς και ιδίω αν θα έχουν βρεθεί τα κεφάλαια γιατί από ό,τι είπε ο ίδιος ο Αντιπεριφερειάρχης έχει να μπει στο Ταμείο για την Αρκαδία από το 2014 έστω λέει ένα ευρώ και οι δρόμοι που φτιάχνονται και βρίσκονται σε οργασμό εδώ στην Αρκαδία... το δικό δίκτυο που αυτή τη στιγμή φτιάχνεται... να φανταστώ ότι φτιάχνεται με μεγάλη προσπάθεια όπως λέει και ο ίδιος... και με μεγάλη εξοικονόμηση των πόρων και των εσόδων της περιφέρειας. Δεν θα αμφι, αμφισβητήσω τίποτα από όλα αυτά. Θα μπω απλά στη διαδικασία να τολμήσω να υψώσω το λόγο μου... από αυτό το μικρόφωνο του Αρκαδία 938 και να πω ότι μερικές φορές... Αυτά ακούγονται μπλα μπλα για να καλύπτονται τα αυτιά. Εάν οι κάτοικοι εκεί και λόγω καλοκαιριού και λόγω πυροπροστασία και λόγω επισκεπτών και λόγω ομογένεια και λόγω ότι ο δρόμο που περνάει και πάει από εκεί στη Σπάρτη χρησιμοποιείται ακόμα και φτιάχτηκε το ελεύκτρο και χρησιμοποιείται κατά πολύ από του κατοίκου των γύρω-γύρω χωριών για χίλιου λόγου λοιπόν όπω λέει και ο Νίκο Οικονομόπουλο ένα τραγούδι του θα έπρεπε και αφού Υπάρχει διάθεση από τους ιδιοκτήτες της φάρμας να πληρώσουν όλο το έργο, όχι απλά να συντελέσουν, θα έπρεπε να υπάρχει συνεννόηση και να υποφεληθούν οι κάτοικοι, ειδικά σε μια εντελώς άγονη εποχή σε σχέση με δημόσια έργα, ειδικά αυτή τη στιγμή που η περιφέρεια ε, Πελοποννήσου τρέχει με χίλια από ό,τι δείχνει σε πολλούς τομείς. Γιατί όχι και σε αυτό το τομέα θα μου πεις πώς γίνεται αφού τρέχουμε σε άλλους να τρέξουμε και σε αυτόν. Ξέρετε εσεί τον τρόπο νομίζω καλύτερα από μένα και ξέρετε ότι η ανεκτικότητα του κόσμου εκεί πέρα φτάνει μέχρι ενό σημείου. Από ένα σημείο και μετά θα υπάρξουν και κινήσεις σπασμωδικές από τον κόσμο και δεν θα πρέπει να τον κατηγορήσουμε. Για το δρόμο που είναι σαν ατέλειο το φίδι εκεί από βλαχοκερασά βλαχο για κολίνες, και για το σκυρίτι δαράν αφιερωμένο το επόμενο τραγούδι Παντελής Παντελίδης. Το φίδι. Ενώ λίγο ακόμα στο θέμα του σκυρίτι δαράν και στο δρόμο που φτάνει μέχρι το σκυρίτι δαράν, στο δρόμο που φτάνει μέχρι τις κολλήνες και τη φάρμα αλλά και που συνεχίζει, θα μπορούσε να συνεχίζει προς τα κάτω για πελάνα να ανοίξει καινούριο τόπο εκεί πέρα τουριστικό, τόπο δυνατό. Μένω στο θέμα λίγο ακόμα γιατί μας αφορά όλους. Δεν καταλαβαίνουμε μερικές φορές αν ένα θέμα μας αφορά στο timing, στην εποχή που χρειάζεται, στο χρόνο που χρειάζεται. Το καταλαβαίνουμε αργότερα. Αυτό ας το καταλάβουμε τώρα. Γιατί είναι ένα καινούριο μαγνήτη που εκεί μπορεί να τραβήξει όχι μόνο θέσει εργασία, όχι μόνο εμά όλου γύρω-γύρω για να ζούμε καλά, για να έχουμε όμορφο βιωτικό επίπεδο αλλά και για λόγους πολιτισμού, για λόγους εξωστρέφειας της περιοχής μας, της Αρκαδίας μας και κυρίως προς εκείνες τις περιοχές, από Τεγεία και πάνω από Τεγεία προς Πάρνονα και κάτω μέχρι τη Σπάρτη εκεί πρέπει να ανοίξει το καινούριο Νταραβέρι αν μου επιτρέπετε αλλά όχι Θεού θέλοντος κυρίως αρχών θέλοντος. Οι αρχές της περιφέρειας που είναι υπεύθυνε για το έργο, ενώ τα έχουν όλα στο πιάτο, η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν θέλουν να το κάνουν πεισματικά. Δεν βλέπω κάποιον άλλο λόγο γιατί μάγκε θα βγαίναν αυτοί πρώτοι. Πεισματικά δεν θέλουν να το κάνουν. Και εκεί στο πείσμα είναι που τρελαίνω με ορισμένε φορέ. Δηλαδή, όταν σε πιάνει το πείσμα σου και δεν κάνει κάτι για το κοινό καλό, εκεί τι θε. Θε τσαμπουκά, δηλαδή από τον άλλον. Θε τι να σε κάνει, να σε πιάσει κάποιο από τα πέτα, να σε δίρει, να μπει στη διαδικασία να σε ξεφτυλίσει για να ακούσει και κοφεύει μέχρι τότε. Γιατί τα πράγματα δυστυχώ, εντελώ δυστυχώ έχουν φτάσει εκεί. Να μην μπορεί αλλιώ να συνοηθεί με κανέναν και να πρέπει να τον βουτύξει για να σε καταλάβει. Για να σου δώσει προσοχή, για να σε σεβαστεί για λίγο. Μπα περιπτώσει όμω, εφόσον ισχύει ότι οι ιδιοκτήτε τη φάρμα και του αστέρα βάζουν τα λεφτά για το δρόμο, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην το κάνετε. Να βρείτε τη φόρμουλα και να το κάνετε. Είπε ο αντιπεριφερειάρχη, ο κύριο Γιανακούρα, ότι κάποτε είχε βάλει ιδέα τα λεφτά και έκανε η περιφέρεια. Α το κάνουν έτσι, το ίδιο. Α βάλετε την οικολογική φάρμα στη μέση. Α βάλετε ό,τι νομίζετε. Κάντε το απλά. Όχι για του λίγου κολμιάτε και για του λίγου περισσότερου βλαχοκερασιώτε, γιατί υπάρχει και η μεταξύ του επικοινωνία να το κάνετε κυρίω για του επισκέπτε που θα έρθουν και χειμερινού και καλοκαιρινού μήνε. Και είδατε τη δυναμική εκεί πάνω, έτσι. Τρει με τρει χιλιάδες χιλιάδε κόσμο στα καλά καθούμενα. Και άλλα ήλιο. Και μέσα στο καταλιακού που λέμε εδώ στην Τρίπολη. Φανταστείτε λοιπόν τι θα μπορούσε να γίνει. Υπάρχουν οι χώροι, υπάρχει η διάθεση, υπάρχουν και οι άνθρωποι. Γιατί όχι. Και αν κάποιο κάτσει και σκεφτεί ότι ίσω πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν τα ενία άνθρωποι που δεν έχουν ανάγκη από λεφτά άνθρωποι που έχουν λεφτά άνθρωποι που έχουν δείξει τις καλές τους διαθέσεις εδώ στην περιοχή μακάρι να μπορούσε κάποιος από εμά ή όλοι μαζί mm. να μας έβαμε υπογραφέ και να τους ψήναμε να κατέβουν και σε μια εκλογική διαδικασία πιστεύω η αγάπη τους για τον τόπο είναι τέτοια που θα το κάνανε και αυτό και ας μην έχουν και χρόνο και ας τους κόστιζε διπλάσιο το να μπορέσουν να δείξουν στον κόσμο να αποδείξουν για άλλη μια φορά στον κόσμο το ενδιαφέρον τους και θα μου πεις εσύ τι είσαι και κάθεσαι και λες αυτά ούτε πληρωμένο είμαι από κανέναν ναι. ούτε έχω σκοπό τίποτε άλλο εκτός από την καλή διαβίωση των τέκνων μου, των παιδιών μου που θα μεγαλώσουν σε ένα χώρο ο οποίος είναι ψηλοανάπηρος και πολιτιστικά, αθλητικά όχι γιατί Λόγω του Αστέρα, λόγω του Αρκαδικού, του Παναρκαδικού, με δυνάμεις πάλι από τους ίδιους ανθρώπους, λόγω αυτό που έχει γίνει εδώ και δέκα σχεδόν χρόνια στην Αρκαδία και δεν το πιστεύουμε γιατί φανταστείτε πώς θα ήμασταν, εγώ προσωπικά αν είχα βάλει τόσα λεφτά και αν είχα δείξει τέτοια καλή διάθεση και μου γυρνάγανε την πλάτη, θα άρχισα τι φαλιάρε και α πήγαινα και μέσα. Τουλάχιστον θα είχα τα λεφτά και θα το πλήρωνα. Θα μου πει εγώ προσωπικά, έχω τρελάνει το Θεό, όπω λέει και ο Λευτέρη Πανταζή, για αυτό το δρόμο βλέπω απέναντι τα φώτα στο αντίθετο το ρεύμα, ερχόμενο από κολίνε το βράδυ και τρέμω ακόμα. Ευτυχώ δεν έχει κρεμό εκεί στι κολλινέ. Ευτυχώ είναι δέντρα γύρω-γύρω και άμα φύγει από τη στροφή. Αλλά κάπου εκεί Ξακρίζει σε κάποια σημεία και μπορεί να φύγει και από κάτω. Μπα περιπτώσει όλα καλά, είπαμε, μα προστάτεψε ο Θεό για άλλη μια φορά και από τη στιγμή που έχουμε το Θεό για σκέπη, τον αρκαδικό Θεό ή το Θεό όλου του κόσμου όπω το βλέπει ο καθένα, δεν φοβόμαστε τίποτα. Όμω ξέρουμε πολύ καλά ότι χρειάζονται και άνθρωποι. Άνθρωποι να νοιάζονται κυρίω αυτό και να μην πηγαίνουν με σκοπιμότητα όλη την ώρα. Έχουμε βαρεθεί στην Ελλάδα. Το ίδιο νταραβέρι όλη την ώρα και με αυτή την κυβέρνηση του Τσίπρα και με οποιοδήποτε δημοτική αρχή και περιφερειακή και με οτιδήποτε. Περίμενα από τον κύριο Τατζούλη να έχει την πολιτική απόφαση μόνο και μόνο για τον κόσμο αυτόν που ενδιαφέρεται, για τον νέο αυτόν κόσμο που ενδιαφέρεται για την περιοχή. Για να μπορέσει να στήσει ίσως και μια καινούρια ζωή πέραν οτιδήποτε του επαγγελματικού εκεί γύρω. Γιατί φανταστείτε αυτό ω επίκεντρο ότι θα μπορούσε να στηθεί γύρω-γύρω. Περίμενα αλλιώ να το δείτε το θέμα. Δεν ξέρω τι μπορεί να υπάρχει, τι παρεξηγήσει μπορεί να υπάρχουν κάτω από το τραπέζι ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά είσαστε μεγάλοι πολιτικοί άντρε, επιτρέψτε μου, και γι' αυτόν τον λόγο θα έπρεπε και η παρουσία σα εκεί να είναι ηχηρή. Και πώ να το πω και με φω και με λάμψη. Γιατί μόνο το Δήμαρχο είδα εγώ. Στο event δεν είδα κανέναν άλλον. Το Δήμαρχο είδα που ήρθε και έφυγε και τον ευχαρίστησαν κιόλα. Επειδή ήρθε δεν υπήρξε άλλο εκπρόσωπο.